Τι έχει συμβεί τώρα? Έχει συμβεί ένα πολύ απλό πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που το μόνο που τον νοιάζει είναι πως θα ρίξει την κυβέρνηση, προσπαθεί τώρα να κάνει φασαρία με αυτό το θέμα. Ποιο θέμα, τι έγινε? Απεδείχθη ότι η αλλαγή του νόμου του 2018 άφηνε ορθάνυχτο ένα παράθυρο κακώς. Ποια αλλαγή έγινε το 2018, επί Τσίπρα δηλαδή, ενώ μέχρι το 2018, από το 1994 μέχρι το 2018, για να γίνει παρακολούθηση ενός προσώπου, χρειάζονταν υπογραφή και του εισαγγελέα εφετών και όχι μόνο του εισαγγελέα του εποπτεύοντος ΣΕΙΠ. Για κάποιους λόγους, θα εξηγηθεί στην εξεταστική, γι' αυτό θα ρωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί, αποφάσισε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τον εισαγγελέα εφετών. Λέτε ψέματα. Και να μείνει μόνο μία υπογραφή. Λέτε του εισαγγελέα ΣΕΙΠ. Λέτε ψέματα. Είναι νόμος του 2008 αυτός. Ο νόμος, επαναλαμβάνω, το 2018. Ο νόμος αυτός και είναι θα ρωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Εγώ αυτό λέω στους χειρισμούς, θα λέω και αυτό λέτε, εντάξει, αλλά θα τα δούμε στην εξεταστική. Ενώ μέχρι τότε υπήρχαν δύο υπογραφές του εισαγγελέα της ΕΥΠ και του εισαγγελέα εφετών, έφυγε ο εισαγγελέας εφετών. Και έμεινε μία υπογραφή. Λέτε ψέματα. Άρα, αυτό που εκθέσε ο κύριος Πρωθυπουργός για να κλείσω, είναι ότι θα μπει ξανά μεγαλύτερος θεσμικός έλεγχος. Ξεκαθαρίζω ότι εμείς σε καμία περίπτωση και κανένας μας δεν ήθελε να παρακολουθείτε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Το ξεκαθαρίζω. Ο λόγος που παραιτήθηκε ο Δημητριάδης, ο λόγος που έκανε το διάγγελμα ο Πρωθυπουργός, ο λόγος που δέχεται την Εξεταστική Επιτροπή, ο λόγος που δέχεται να αλλάξει ο νόμος, είναι γιατί η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ουδέποτε ήθελαν να παρακολουθείτε οποιοδήποτε και αυτό που έγινε ήταν θεσμικά απαράδεκτο. Ωραία. Νόμιμο μεν, θεσμικά απαράδεκτο.